Να ξεκινήσουμε λίγο με το Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου και συγκεκριμένα με την πρόεδρο, την κυρία Χριστίνα Χατζιαδάμ, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια κλήρωση για να φιλοξενηθεί η ιστορική εικόνα «Τα εισόδια της Θεοτόκου». Είναι ένα ξεχωριστό γεγονός που αξίζει της αναφοράς μας και του σχολείου της κυρίας Χατζιαδάμ. Κυρία Χατζιαδάμ, να σας καλησπερίσω. Ένας ιστορικός σύλλογος, ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Και μία ξεχωριστή βέβαια κίνηση να φιλοξενηθεί η εικόνα «Τα εισόδια της Θεοτόκου», σωστά? Ναι, ναι, αυτή είναι μία διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Βέβαια. Κάθε χρόνο κληρώνουμε την εικόνα, την οποία πριν πάρα πολλά χρόνια, εκεί γύρω στο 1985, φιλοτέχνησε για το σύλλογό μας η αείμνηστη αγιογράφος Ρίτσα Τσαΐνη Ξηδάκη. Κάθε χρόνο λοιπόν την κληρώνουμε, ένα μέλος μας τη φιλοξενεί για ένα ολόκληρο χρόνο στο σπίτι του. Πέρσι δυστυχώς λόγω της πανδημίας αυτό δεν έγινε και έμεινε η εικόνα 2 χρόνια στο σπίτι που είχε κληρωθεί για το 2020. Ναι. Φέτος με μεγάλη συγκίνηση όλοι περιμένουμε, υπάρχουν συμμετοχές και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 του μήνα στις 6 ώρα το απόγευμα στη στέγη του συλλόγου μας. Η κλήρωση γίνεται ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου, σωστά? Είναι ανάμεσα στα μέλη που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Α, συνήθως πόσα μέλη, φέτος πόσα μέλη? Προς το παρόν είναι 7, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή είναι συνήθως πάνω από 11 με 15 οι συμμετοχές. Έχουν κάποιες υποχρεώσεις, έχει κάποια υποχρέωση αυτός ο οποίος θα σταθεί τυχερός και ευλογημένος κατά κάποιο τρόπο να φιλοξενήσει την εικόνα? Η υποχρέωσή του είναι να την τιμά με θρησκευτική ευλάβεια κατά το τυπικό της θρησκείας μας. Δεν υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση ως προς το σύλλογο. Είναι κατά την ευχέρεια του κάθε μιανού. Αν κάποιο μέλος θέλει να την επισκεφθεί, γιατί ναι, την επισκέφτονται την εικόνα μέλη του συλλόγου στο σπίτι που φιλοξενείται κάθε χρόνο. Γιατί είναι θαυματουργή, έχει αρκετά τάματα πάνω και κάθε μέλος έχει να πει μία ιστορία. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι πιστεύουμε εμείς οι Αλατσατιανοί στο Σύλλογο ότι η εικόνα διαλέγει το σπίτι κάθε χρόνο που θα πάει. Κάποια χρονιά κατά τη διάρκεια της κλήρωσης λέει κάποιος ότι τυχαία ήταν αυτό το νούμερο. Αν το ξανακληρώσουμε θα βγάλουμε άλλο νούμερο. Την ίδια στιγμή επανέλαβαν 3 φορές την κλήρωση. 3 φορές βγήκε το ίδιο νούμερο. Μάλιστα, μάλιστα. Συγκλονιστικό αυτό το οποίο μας λέτε. Είναι μια ιστορική εικόνα, να μας πείτε λίγο την ιστορία της? Όχι, η ιστορία δεν είναι. Η εικόνα δεν έχει κάποια ιστορία. Φιλοτεχνήθηκε το 1985. Ανήκει στο Σύλλογο Αλατσατιανών. Κάθε χρόνο, μία μέρα πριν έρχεται στο Σύλλογο, τη φιλοξενούμε και στη συνέχεια την πηγαίνουμε μετά από μία παράκληση που γίνεται, την πηγαίνουμε στην εκκλησία παραμονή της χάρης της. Ναι. Στον ομώνυμο ναό των εισοδίων της Θεοτόκου, ναι, όπου βρίσκεται στο προάστιο Νέα Λάτσατα. Εκεί φιλοξενείται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι την άλλη μέρα και ανήμερα της χάρης της από την εκκλησία την παραλαμβάνει η οικογένεια όπου θα τη φιλοξενήσει για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Θέλω να σας πω ότι οι Αλατσατιανοί τιμούσαν την Παναγία των εισοδίων της Θεοτόκου και από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας. Η μέρα αυτή ήταν τριήμερος εορτασμός. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια που γινόταν στην Χερσόνησο της Ερυθρέας. Ήταν οι μέρες αυτές που φιλοξενούσαν κόσμο από όλα τα σημεία, Τσεσμέ, Βουρλά, Καράμπουρνα, Ρεΐσδερε, μαζεύονταν οι άνθρωποι από γύρω-γύρω, έμεναν, άνοιγαν τα σπίτια τους οι Αλατσατιανοί, τους φιλοξενούσαν και πραγματικά ήταν λίγα τα σπίτια που τότε δεν είχαν κάποιον να φιλοξενήσουν για αυτό το μεγάλο γεγονός. Πήγαιναν στην εκκλησία και μετά έστειναν γλέντι με όλα τα καλούδια που είχε ο καθένας στο σπίτι του.
Μάλιστα. Και ήταν έτσι μεγάλη γιορτή. Για μας είναι σημαντικό το γεγονός, γιατί αυτή τη μέρα, την παραμονή και τη μέρα και ανήμερα της χάρης της, είναι ανοιχτός ο σύλλογος. Βρίσκομαι έτσι την ευκαιρία να συναντηθούμε με όλα τα μέλη μας και όχι μόνο, και με τους φίλους και όλους τους παραδοσιακά έρχονται κάθε χρόνο να προσκυνήσουν στην εκκλησία. Κερνάμε τα καλούδια μας, καλμπούρια, φινίκια, αλλά τσατιανές πίτες. Έχουμε και ένα πανηγύρι από διάφορα χειροποίητα, ένα παζάρι από παραδοσιακά χειροποίητα, εδέσματα και κεντήματα και σίγουρα τον αλατσατιανό μας τον Τραχανά. Και έτσι υποδεχόμαστε όλους όσους έρχονται. Είναι ευκαιρία να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Να ανανεώσουν τα μέλη μας στη συνδρομή μας. Για μας λοιπόν η 20-21 του Νοέμβρη είναι πραγματικά μια γιορτή. Είναι μια γιορτή, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Χατζιαδάμ, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία στους στόχους σας για το επόμενο διάστημα. Με το καλό να υπάρξει προσέλευση και για να μας επαναλάβετε λίγο πότε θα γίνει η κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Στη στέγη του Συλλόγου Αλατσατιανών Γεωργίου Μαστρακούλη 13 στα Νέα Αλάτσατα. Μάλιστα. Με όλα τα μέτρα προστασίας. Βέβαια, αυτοπροστασίας. Ναι, όλα τα μέτρα COVID. Που επιβάλλουν. Να σας ευχαριστήσω. Οι συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Να είστε καλά. Λοιπόν,